Το 2019, αυτό το τραγικό, το τραγικό, λάθος λέξη, το κακό καλοκαίρι του, του Κώστα, το ένα από τα δύο άσχημα καλοκαίρια, τέλος πάντων, ήμασταν σε ένα μαγαζί και πίναμε καφέ. Είχαν τελειώσει όλα, ήταν η εποχή που κάνουν αυτές τις άχαρες διακοπές. Οι ποδοσφαιριστές, φουκαράδες, έχουν τις πει άχαρες διακοπές. Όταν αυτοί κάθονται, ε, στην Ελλάδα το ορισμό κάνουν μόνο οι ξένοι που έρχονται. Όλοι οι υπόλοιποι δουλεύουμε. Πήραμε ένα καφέ λοιπόν, χτυπάει ένα τηλέφωνο, ήταν ο Κουτσολιάκος ο Πολ, ο ατζέντη του. Του λέει, έλα Κώστα, έχει τελειώσει λέω, το σχολείο του. Του λέει Ακώστα, West Ham. West Ham. Του λέει Ακώστα, τι West Ham. Του λέει πρόταση, West Ham. Κλείνει το τηλέφωνο. Μου λέει West Ham. Κάντε με εικόνα τώρα, εμένα. Του λέω West Ham. Ωραία. Δηλαδή του λέω Α, βλέπουμε West Ham. liverpool και τέτοια. <laughs> Πραγματικά αυτά είναι πρώτη μου αντίδραση, δηλαδή. Ε, εντάξει, εγώ ξέρετε ότι είμαι και λίγο ρουβίτσο με του Άγγλου. Το παραδέχομαι. Ε, θεωρώ δηλαδή ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο μεγάλο. Χθε να σκεφτείτε. <coughs> Ανοίγω συνέχεια παρενθέσει στην ιστορία, αλλά θέλω. Χθε να σκεφτείτε, είχα μπει στο πρόγραμμα να δω πότε παίζει η ΑΕΚ με την Brighton, τι άλλα παιχνίδια έχει εκείνη την ώρα, τι μπάσκετ για ολεμένα μπορεί να έχει, τι οτιδήποτε για να μπορέσω να πάω στην ΟΠΑΠΑΡΕ να, να δω, το, να δω το, μάτσα. Να δω την Brighton δηλαδή, γιατί την ΑΕΚ τη βλέπω όποτε θέλω. Ναι, έτσι είμαι εγώ. Ο καθένα έχει τα λατώματά του. Ε, εγώ θέλω να βλέπω ομάδα από τα νησιά. Χθε βέβαια αυτή. Λοιπόν. Ε, μου λέει εντάξει, μου λέει, μου λέει, δεν. Δεν ήθελε να πάει. Δεν ήθελε να πάει. Η πραγματικότητα είναι ότι τότε ο Βαγγέλης Μαρινάκη είχε δύο λόγου πολύ σοβαρού για να μην τον δώσει τον Κώστα. Ήθελε να του, να του ανανεώσει το συμβόλαιο όπω και έγινε. Ο ένα λόγο ήταν ότι Είχε κάνει φοβερέ σεζόν και δεν ήθελε να τον χάσει. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να χάσει ο Ολυμπιακό τον παίκτη. Και το δεύτερο είναι βέβαια, και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό για τότε, ότι ο, ο Φορτούνη στην κατάσταση που ήταν θα έπιανε ίσω πολύ περισσότερα χρήματα. Η πρόταση τη West Ham στον Ολυμπιακό ήταν 10 εκατομμύρια. Και 2,2 το χρόνο στο Φορτούνη. 10 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό, 2,2 στο Φορτούνη με τεχνικό διευθυντή τον Ουσίγιο. Αν θυμάστε οι Ολυμπιακοί ουσίγιος μετά West Ham και είπε θα τον, α, θα τον πάρουμε. Λοιπόν, ε, η αντίδρασή του λοιπόν ήταν μία αναμενόμενη, αλλά αυτό είναι ο Κώστας, εγώ έμεινα με γουρλω, γουρλωμένα μάτια. Ε, δεν ψήθηκε, συμφώνησε με τον Ολυμπιακό, περίπου μισό εκατομμύριο λιγότερα το χρόνο πήρε από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν τον ενδιαφέρει γιατί ήθελε να μείνει, ήθελε να παίξει τον Ολυμπιακό.